ακόμη αποστολή καθημερινής τρέλας για τα πληρώματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Φλόγες και μαύρος καπνός στήλξαν το λόφο που βρίσκεται το ραντάρ του αεροδρομίου στα δύο αοράκια. Σχεδόν σε καθημερινή βάση έχουμε ενάρξη πυρκαγιών και σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία παρεμβαίνουμε καθημερινά, μπορώ να πω, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, παρεμβαίνουμε στο καταβλισμό των Ρωμά για να σβήνουμε αυτές τις πυρκαγιές. Η φωτιά ξέσπασε στην αυτοσχέδια χωματερή που έχει σχηματιστεί λίγο πριν από την είσοδο του ραντάρ κάτω από τις κολόνες που ηλεκτροδοτούν την περιοχή. Κάποιοι Ρωμά έβαλαν και πάλι φωτιά σε αντικείμενα ώστε να αποσπάσουν μέταλλα. Σκηνικό γνώριμο που κινητοποιεί κάθε της και λίγο την πυροσβεστική. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός πως ενώ στο σημείο που ξέσπασε φωτιά είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, τα οχήματα της πυροσβεστικής αργούσαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Η εξήγηση δόθηκε 15 λεπτά αργότερα, καθώς το πρώτο όχημα εμφανίστηκε δειλά στον ορίζοντα, κυκλωμένο από μοτοσυκλετιστές της άμεσης δράσης. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις με πέτρες επεμβαίνουν πλέον στην περιοχή μόνο με αστυνομική παρουσία, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή υπάρχει μια δυσκολία στην προσέγγιση στο συγκεκριμένο καταβλισμό, πηγαίνουμε με την προστασία της ελληνικής αστυνομίας. Ευτυχώς οι άνεμοι είχαν κοπάσει και η φωτιά δεν πρόλαβε να λάβει μεγάλη έκταση μέχρι να παρέμβει το κλιμάκιο της πυροσβεστικής.